Αλλά δε χρόνια πολλά ευτυχισμένα. Δε χρόνια πολλά ευτυχισμένα. Να φάτε μου χτυπάνε. Εγώ θα πει. Κύριο μου ταξίδι, ναι, λείπα. Ήμουν στην Αμερική. Να πω καμιά. Ήμουν ταξίδι στην Αμερική, μάνα μου, πια και μέσα τζι. Και μέσα με εγκλήματα με τίποτε. Ήρθα μέσα δάει ταράξαμε. Είπα μου να μην πετάσω μέσα στα σκουπίδια όρνη θες λαλί μου. Αποφάγια ότι μπορεί να μαρτυρήσει ο Αλκαπώνες και με κιάωσε. Τα μέσα το έχω κλάψει, αλλάξαν το. Είσαι ένα αστυνομικό πως κάφτεν τη βάστα από σκούπια 15 μέρες και αντί να κάθεται μέσα στο σαλόνι κάθεται μέσα στο μέρος και ώρες. Και ακούω τον που τραγούδα έχω σκάψει για πολλές γυναίκες έχω σκάψει. Άνα, προβλήματα πολλά μάνα μου πήγαμε στην Αθήνα όσοι να μας πάρει το αεροπλάνο ευκάλε μας την πίστη μας. Δεν ξέραμε, πρώτη φορά μπαίναμε στο αεροπλάνο, λέει μου καπνίζεις, όχι σαν καπνίζεις, λέω ότι σαν καπνίζω μάνα μου. Έκατσε με ομπρός. Ευκένουμε στο διάδρομο να σου δείξουν ότι είναι η ζώνη καμία έτσι τσίκο ή είναι χωρίς το αυτό. Φοητσάζουσε. Διότι σου πάει πως είναι να ταξιδέψει, λέω όσο δεν είναι πιέσει το αεροπλάνο και πρέπει να είσαι ντυμένη. Άμα πιέσει το αεροπλάνο κόφτημα είμαι ντυμένη για μήνυμα, άδειτη σου. Όχι, ευκένου μίση μου. Ένα πιέσει μια μάσκα λαλιο μπρος σου και να έχει καπνού στο αεροπλάνο για την αναπνεύση στη μάσκα. Φοητσάζουσε. Μάρα μου, να μου κάνεις κύριε Κυρίδη, είσαι καλά. Μάρα μου, το ξάτω, τρέσεις και ένα δεκάλιρο πάνω σου. Έτσι κράτησα από κλίες. Διότι οι προέδρες δεν κυκλοφορούν με ριάκια. Αν κράτησα σου 800 λίρες. Μάρα μου, μάρα μου. Μάρα θέλει για το πλάσμα να φάει μια ταξινόπη τσάντια να μένει εσύ. Κόξα. Πουλαρείτε, μάνα μου, πόση ώρα να κάθεσαι για μη και να σε φοητσάζουν και να σου μάχουν ότι προσέχετε εσύ και στο σύβιο δηλαδή και σύφτεις που κάτω πιάνεις στο σύβιο και φτιάνουμε στο διάδρομο νόη φορείς του έτσι, έτσι λαστιχούς και από εδώ πάλι στο γυρίζεις έτσι σχέδιο και έχεις ένα λουρούι δηλαδή τραβάς το άμα να πέσει μέσα στη θάλασσα. Άμα πέσουμε στη θάλασσα πού να βρω το λουρούι να το τραβώ. Και πόση ώρα για μη πιένει να κάτσαμε ομπρός, ομπρός έκαθούνταν οι επίσημοι ήταν το κλάπι παμού και έχει κουρτίνες ειδικές. Εμένα είναι πια με λίγο ψυχά. Τράβουν την κουρτίνα να δώσει λίγο κόσμο να σκεφτούν οι αεροσυνοδότες εκλή μου. Ράλα λέω ότι σαν ήξερε την τυπιάνη μη λέω ψησέρα, αλλά μόνο η κυρία μου λέτε. Σε κατεβάσουμε κάτι. Ένα λόγιο όνειμα να μου ένει μπορώ, εφευκένα μια την κουρτίνα, πάλι ήρθε ο μεγάλο, δηλαδή μου έγινε κυρία, δηλαδή μου κάχονται επίσημοι ο μπρος. Ένα λόγιο και ο μάνα μου και πήγε κάχονται επίσημοι να του λούσετε και τραβάτε την κουρτίνα. Μα προβλήματα και πώς είναι όραν για μη μάνα μου. Εκατουρήθηκα. Μα να καθερώ έναν τέταρτο μισή ώρα, είναι πιένε το αεροπλάνο. Κι αμέ μάτσα του να κίνει τον ακίνητο, είσαι και ένα νέγρο δίπλα μου, λέω του ρε νέγρο, ταράξε μάνα μου και να παρακατουρίσω. Εκαστέρουν και η ζώνη να κάνει τίκ, ένα έκανε με τίκ με τάκ. Έως τη γεύτηκα που μέσα πια πίσω πόνοι αυτή η τουαλέτσα, μην πίσω πόντο αυτό. Ξέρετε, ναι. Έμπηκα μέσα, μάνα μου, δεν ξέρω ότι κλείζε σαν κορμανίζει αυτό το μα. Κάψε και ένα φωτούι, λέω, και όλοι θωρούμε άλλο πως τώρα. Έφκαλα το μεσοφόρι, με έκατσα πας στη λεκάνη, δεν και πρόλαβα να κάτσω τρία λεπτά. Έπεσε το αεροπλάνο μες στο κενό, πάτα να διεσήκωσε με πάνω και ξανακάτσε με. Και βόλησε η λεκάνη μου μες στη λεκάνη και δεν έφτιανε η λεκάνη μου και φωνάζα ρε παιδιά. Τη λεκάνη μου και φτάρτε μου τη βοήθεια, βοήθεια τίποτε. Μάνα μου προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Αθήνα και μετά που ανάμιση ώρα ήβρε μια αντιτρομοκρατική ομάδα. Και βγάλαμε και πήραμε στην ασφάλεια και κάμου βασανιστήρια και μέσα όχι μολό, αλλά μου είσαι τις 17 του Νιόβρη. Λέω τους όχι μάνα μου 22 του Γενάρη. Όχι 17 του Νιόβρη, 22 του Γενάρη, λέω μια μέση λύση 20 του Οκτώβρη. Να που να κάνουμε μάνα. Αλλά σε καλά ύστερα καταλάβαν το λάθος τους στην παρεξήγηση. Πήραμε, την άλλη μέρα πήγαμε να καταθέσουμε στεφάνι για μέσα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Είμαστε 6 κοτζάκαρες που είναι Κύπρο, το κάνουμε μας υποτροφία το γυροκομείο. Να πάμε στην Αθήνα 5-6 μέρες διότι είμαστε καθαρές, είναι καμνά εμπάνω μας, εστρώναμε τα κρεβάτια μας. Και πήγαμε μάνα μου για μέ που κράει στο στεφάνι. Και πάει να το καταθέσεις που το βάλεις, όσον και πήγα να το καταθέσεις στο στεφάνι, μάνα και πέρασε μισή ώρα ας πούμε για μέ, που μάχουμε για μέ. Ήταν τα αυτοκίνητα από τη φύτε, δηλαδή κοψάτσε και ήρθε ο Καραμαλής. Κάουλε λαλό, το δούμε και που κοντά. Και όσον είπαν ότι είμαστε Κυπρέες του Καραμαλή, μάνα μου έκαμε χαρά όπως το σιλούιν που κάνε. Ναι, ήρθαν για μέλα λίμας. Σας καλωσορίζω, γυναίκες Κύπρου. Κι άλλο λέω να μείνει μέσα στα σέρκα μας. Θα μας κάνουν πάλι για τις 17 του Νιόβρη πάλι. Και έτσι δεν καταλαβαίνες του μάνα. Ο Καραμαλής τώρα είναι μόνο εικόνα, δεν έχει ήχο πάνω του.
Το θωρείτε που το βάλουν μέσα στην τηλεόραση. Και μιλάω εκφορητής που κάτω και όλοι μάζεται. Άσα, μα τώρα, ξέρω. Πήραν μαζί, είχαμε τους ούλους, είχαμε και τον Παπανδρέου. Μάνα ο Παπανδρέου γίνηκε όπως το σταφίδι ο καλύτερος. Είχαμε τον Τζίνι Λιάνι και πούφκανε τον πλάτο. Φοράζει του πουκάμισο 40 νούμερο και ο λαιμός του 36. Και έφυγε και το παλιό που λέει ο Παπανδρέου. Με τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση τη δική μας το δηλώνω εδώ και τώρα. Και έχνες του τζαμί κατευθείαν. Τζαμί ήταν το μήνυμα παλιά. Τώρα μάνα μου, σούζε λέω πως την κρέμα την καραμελέ και τούτος. Που χαίνε πάλι μέσα στο ψυγείο και σούζε μια κουποσή μου και ευκένει και λύσου. Με τη συμπαράταξη στο δηλώνω εδώ και τώρα. Και τώρα την υβρίσκει, πιάνει ψόπετσα από το πόη. Μάνα, τώρα με το συναποφασίζουμε να έχουμε πρόβλημα μια. Προχτές ο κληρής έθελε να κάνει σε φταγιά και τηλεφώνησε του Παπανδρέου. Και δεν τον ευρίσκαν τον Παπανδρέου, είναι ποτσίνον ποδά ο άνθρωπος έμεινε νηστικό. Μα πρόβλημα, τούν το συναποφασίζουμε να μας στοιχίσει πολλά κύριε. Πού τον οικονομίδι. Κόψε εισιτήρια βγαίνει ο κληρής, κόψε εισιτήρια να έρθει ο Παπανδρέου. Χαίρονε πελέκι πρέρα μέσα. Σαν τον Βασιλείο Ένεση. Βασιλείου ήταν καλύτερος. Ελά λες του Βασιλείου, εγώ και η γιατρούλα αποφασίζουμε. Τέλειωνε. Και τώρα στην Αντρούλα και λες είναι η Αντρούλα. Και να το κάνει και ο κληρής προχτές να πει, εγώ και η Λίλα μου αποφασίζουμε. Μα καλά εμείς ξέρουμε ότι η γυναίκα σου είναι Λίλα. Εσύ κόσμο μπόνιξε. Προβλήματα τούτα. Να πω εγώ και η Λίλια μου αποφασίζουμε. Και όλη η μέρα κράει το κομπολό, είναι το κράει τώρα. Δεκάτηρο να είναι κράει κομπολό, είναι το έτο. Και όλοι τους είναι αγερμόνοι υποχρεωμένοι να κράουν το κομπολό. Έτσι είναι, το καράτσα με κράει το. Μάνα μου, δοξάζω τον πλάστη μου. Και παίζει το οπουδήποτε πάει. Προχτές άλλη φορά που πιέσει στον κλίτσο και έχει δει μετά κατάσταση. Κάει τον κλίτσο δαμέ μας στην καρέκλα, κάει σου δίπλα του. Και παίζει στο κομπολό, τίκι, 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 τίκι. Και τώρα σας η κυρία κλίτσου που μέσα στην τηλεόραση ήταν πάνω το δωμάτιο της. Και επειδή έχεις νέσαι που η μέση είναι πάνω, ελάτε μάντα που παίζει γιος που τσιπού κάτω. Έτσι είναι. Και το ωραίο τόσο καιρό τον κληρή που ήταν μες στη βουλή να χωρούσαμε τον που τη μέση και πάνω. Άμα και έφυγε πρώτος έδειξε μας το ολοκληρωμένο η τηλεόραση. Που πάνω ως κάτω ας πούμε. Και έβαλε του και έναν όρο του ο Κυπριανού για να κάνουν τη συγκυβέρνηση. Λέει του Κυπριανού, άμα κυκλοφορούμε δημόσια, πρέπει να έχουμε το ίδιο ύψος. Και γι' αυτό που κάνει τα ποτιά του έτσι σχέδιο. Όχι, δεν πως έχουν τίποτε τα ποτιά του. Όχι, κάνει τα έτσι, είναι όρος του. Βέβαια. Και φαντάστηκε ρε παιδιά, να στέκει έτσι σχέδιο ο κληρής, να παίζει το κομπορό ή κάτω και να μάχεται εγώ και η Λίλια μου αποφασίζουμε, να με έξεσαι να πουθέσει ποτέ που κάτω. Μανά μου, μάνα. Έτσι είναι η μάνα. Αλλά μια και μες και πολύ διερωτούμε ρε παιδί μου, τώρα που σας είπε για τον Καραμαλήν πριν που λίγο. Ποιος ο γέριμος ο Πασχαλής ήταν που γίνεται. Μάνα που γίνει το πλάσμα ήρθεν, είδεν και απήρθεν όπως ο άνθρωπος σύμφωνα. Αλλά εδώ είχε ένα χρόνο που τότε, μάνα μου, θυμάστε που πήγαινε στο Καραμαλή. Ήταν ο μόνος υποψήφιος που επισκέφτηκε την ελληνική κυβέρνηση. Είπαν του Καραμαλή, λαούν και το Πασχαλή, λέει τους, ποιος είναι αυτός. Λαούν του είναι ο υποψήφιος πρόεδρος, μπορεί αυτή και πρόεδρος, λαούν του, να ουδευτείς. Έμπηκε μέσα στο σαλόνι για μένα, λέει ο Καραμαλής. Σε καλωσορίζω, Πασχάλη, Πασχάλη, ομνίως ο πρόσωπος. Λέει το Πασχαλής. Σε καλωσορίζω. Δεν αντελήφθηκα τι είπες. Ήταν ώστε να ξεκινήσει. Και ύστερα ευκάλαν κοινό να ανακοινωθέν ότι συμφωνούν σε γενικές γραμμές για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Άρα με πελάνουν τα πλάσματα, είναι να μου είπασαι. Με πελάνουν τώρα. Γελάτε, μάνα μου, γελάτε, έτσι σχέδιο. Το ξάδε τον πλάστη. Σ' αρέσει το παπούτσι, κύριε Καλάνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε, μάνα. Γελάτε, δεν και ξέρετε ποια είμαι όμως και γελάτε. Θα σας πω ποια είμαι, να φύγετε όλοι που δάμε σαν. Είμαι Κύπρος ρε, η μάνα σας ρε. Που δώκετε όλοι πάνω μου και κάμετε μέσα από κοτσάρ και με κάμετε. Επαρέλεισε το μισό κορμί μου σε 19 χρόνια και αν κάνετε τίποτε. Ο ένας βουρά που ποτσί, ο άλλος βουρά που ποτά. Όχι παίρνουμε στον γιατρό διά μου φάρμακα ψαλεύκη με, ο άλλος διά μου έτσι φάρμακα. Παίρνουμε όλη μέρα στον Πούτρον Κάλλη, και τόσο Πούτρος μέρα μου, τα όνομα τον ευχάρισε. Ναι, έλειπε να τον κάνουν Αντρέα τίποτε, Πούτρον Κάλλη.
όπως να μένει σε τέλεια πούτρος. Και μοιράζουν το κορμί μου, ένας θέλει τη γραμμή μου, άλλος είναι η γραμμή του κόπη, είναι η γραμμή του βαρχάει. Ο ένας θέλει το βυζί μου, ο κέρα, ο καμίνα, βαγά το δάω, ήταν δικό μου να το βγάλω απάνω, μα γίνεται το βυζί να πάρεις πίσω, δεν πάει. Θέλω να τους παίξω τους ούλους έναν τραγούδι, μάνα μου. Αφιερωμένος σε ούλους. Μάνα μου, τόσο μάτσις που εμπονεί. Μάνα μου, μάτσις είναι ο έχω κλάψει της Κύπρου. Που την ημέρα μπόφκει και μποτούν τον πρόεδρο, μάνα μου. Τούν το πλάμα να μα μιλήσει, λαλείς, άμα κλαίει τώρα, άμα γελά. Συγχυσμένη κατάσταση, ευκένεις και λαλείς σου. Εμείς τα δημοκρατικό συνεγερμούς. Πάρα μου, του παίξουμε και τούτο έναν τραγούδι. Τα σφάλματα ήταν πολλά, γλιν, 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 γλιν. Τα πιο πολλά για μένα, εσύ μου πήρες την καρδιά. Και έχω μονόν εμένα, έχω κλάψει. Για πολλές πελάρες έχω κλάψει. Μα δεν είπα τίποτε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Και μια και είμαι στη Βουλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας. Και είμαι μπροστά στην κυβέρνηση, μπροστά στους βουλευτές, να πω στον κύριο Κλειδίδη ότι πρέπει να περιοριστεί στα προεδρικά του καθήκοντα. Και να μην λέει ανέκδοτα. Έκοψε κορδέλα ανέκδοτων, έπιε μποζί ανέκδοτων, δεν χάσαμε τη δουλειά μας, εμάς έπαιζε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.